η τύχη χαμογέλασε για τα καλά στην Καλαμάτα. Δεν ήταν μόνο το εθνικό, αλλά και το λαϊκό λαχείο με τους πρώτους αριθμούς να κληρώνουν στην περιοχή μας. Συνολικά, περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό το οποίο και κερδίζουν υπερτυχεροί από την περιοχή μας. Η αρχή έγινε με το εθνικό λαχείο, όταν και ο πρώτος αριθμός αντιστοιχούσε σε λαχνό που είχε δοθεί από το πρακτορείο Γαϊτάνη στην έκτη κλήρωση της 232ης έκδοσης. Είμαστε σχετικά τυχερό πρακτορείο. Έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές τον πρώτο. Είναι η τρίτη φορά που δίνουμε τον πρώτο του εθνικού λαχείου. Το δώσαμε σήμερα για τον συνεργάτη μας Γαραζιώτη Ιωάννη. Είναι ο αριθμός 102.916. Σε δεκάδα, αξία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πήραν δύο άτομα, από 1.250.000 ο καθένας. Είναι ένα λαχείο διάρκειας τετραμήνου. Έχει 28 κληρώσεις, 6 ανανεώσεις και στοιχίζει πεντάδα 120 ευρώ, σύνολο δεκάδας 240. Είμαστε σχετικά, εντάξει, καλό είναι ο κόσμος να παίζει, να ανοίγει ένα παράθυρο στην τύχη του, όχι υπερβολές, να παίζει κάτι όμως για να έχει ελπίδα για να φτιάξει κάτι καλύτερα. Ελπίζω να είναι και άλλη τυχερή αργότερα και ο κόσμος να έχει υγεία. Λίγη ώρα αργότερα, στην Καλαμάτα κλήρωνε και ο πρώτος αριθμός του λαϊκού λαχείου. Μετά από 12 jackpot, ο τυχερός λαχνός με αριθμό 48.748 της δεύτερης σειράς και το στοιχείο Δέλτα έπεφτε στην πόλη της Καλαμάτας καθώς είχε αγοραστεί από το πρακτορείο Κονταργύρη. Είχαμε 10 τυχερές πεντάδες, ο πρώτος αριθμός, το jackpot που είχε φτάσει στα 12, δώσαμε σύνολο 3.075.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 10 πεντάδες. Η μία πεντάδα, 2.700.000, οι άλλες δύο πεντάδες του τρίδημου λαχνού, 100 και 100, και οι 7 πεντάδες, οι υπόλοιπες, είναι από 25.000 κάθε μία. Εύχομαι σε καλή μεριά σε όσους πήραν τους λαχνούς αυτούς, στους υπόλοιπους να ανοίγουν το παραθυράκι της τύχης, να παίρνοντας έστω από το πύρισευμά τους κάτι, για να ανοίγουν, να μπορούν και αυτοί να κερδίσουν κάποια στιγμή κάποια χρήματα. Εύχομαι σε αυτούς που κερδίσαν σε καλή μεριά.